Συζητάμε ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο τυπλοφορεί το ολοκληρωμένο σύστημα ανακουφιστικής φροντίδας και άλλες διατάξεις. Ο τίτλος αυτός, κύριε Υπουργέ, είναι προσχηματικός. Και είναι προσχηματικός γιατί αυτό το οποίο πάτε να εφαρμόσετε, νομοθετείτε, δεν είναι ούτε ολοκληρωμένο, ούτε και σύστημα. Υπάρχει ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα ολοκληρωμένο, βεβαίως, για την ανακουφιστική φροντίδα. Αλλά χρειάζεται αυτό το σύστημα να είναι ενταγμένο σε μια ενιαία διαδικασία μέσα σε καθετοποιημένες δομές, ενταγμένες σε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας και όχι ξεκρέμαστες. Απλώς εσείς αυτό το οποίο κάνετε είναι ότι εναποθέτετε τις όποιες ελπίδες για παροχή ανακουφιστικής φροντίδας σε διάφορους φορείς. Είτε είναι εθελοντικές οργανώσεις, είτε είναι ΜΚΟ, είτε σε ιδιώτες με κερδοσκοπικούς ή μη κερδοσκοπικούς φορείς. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, βεβαίως το ΚΚΕ, όπως πολύ σωστά τόνισε ο εισηγητής μας και ανέλησε το νομοσχέδιο, είναι αντίθετο. Και στα υπόλοιπα θέματα τα οποία κάνετε, οι παρατάσεις λόγω COVID, επί της ουσίας είναι μια παράταση στην εργασιακή ομοιρία την οποία κάνετε. Και αξιοποιείτε την πανδημία για να μονιμοποιηθούν οι αντεργατικές ανατροπές. Αντί να προχωρήσετε στη μονιμοποίηση των εκτάκτων εργαζόμενων, υγειονομικών, νοσηλευτών κλπ. Αντί να προχωρήσετε σε προσλήψη μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αντί να διασφαλίσετε την άμεση επιστροφή όλων αυτών των οποίων έχετε βάλει σε αναστολή εργασίας. Και περνώντας σε ζητήματα τα οποία τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, θα ήθελα να πω το εξής, κύριε Πρόεδρε, κάνοντας μια δήλωση, ότι ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν από άλλο κόμμα να μιλάει για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως σήμερα έκανε για παράδειγμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βρούτσης. Τι είπε δηλαδή? Είπε ότι είμαι ευτυχισμένος γιατί όλα τα κόμματα συμφωνούν με τη φιλοσοφία της τροπολογίας για την κάρτα τροφίμων και ότι όποια διαφωνία τους ή επιφυλάξεις έχουν απλά και μόνο να κάνουν με ποσοτικά χαρακτηριστικά 5 πάνω 5 κάτω. Αυτά είπε ο κύριος Βρούτσης. Δεν είναι όμως έτσι, κύριε Βρούτση. Εμείς δεν διαφωνούμε με τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της τροπολογίας. Εμείς διαφωνούμε με την ουσία της τροπολογίας. Και διαφωνούμε μάλιστα και με τα δύο συστατικά στοιχεία που έχει συγκεκριμένη τροπολογία. Διαφωνούμε αρχικά με την επιδοματική λογική, γιατί πρόκειται για μέτρα προσωρινού χαρακτήρα, για μέτρα τα οποία δεν καλύπτουν παρά ένα πολύ μικρό μέρος των πολύ σημαντικών απολειών που έχουν υποστεί το τελευταίο διάστημα και λόγω της ακρίβειας στα λαϊκά στρώματα. Είναι δηλαδή ένα επισητιστικό επίδομα προεκλογικού χαρακτήρα στα γόνας των ωκεανών των τεράστιων απολειών που είχαν τα λαϊκά στρώματα. Ένα επισητιστικό επίδομα το οποίο δεν αντιμετωπίζει τις αιτίες της ακρίβειας, αντίθετα μπορεί να αποδειχθεί ότι όχι μόνο ότι δεν εμποδίζει και την ανωδική της πορεία της ακρίβειας στο επόμενο διάστημα. Εμείς ως ΚΚΕ τι προτείνουμε? Προτείνουμε αυξήσεις στους μισθούς, οι οποίες θα καλύπτουν όχι μόνο τις απώλειες λόγω της ακρίβειας, αλλά και θα οδηγούν στην αύξηση του πραγματικού μισθού των εργαζόμενων, στην αύξηση των πραγματικών συντάξεων των συνταξιούχων. Γι' αυτό άλλωστε καταθέσαμε τροπολογία, για παράδειγμα, για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους. Και αυτό γιατί μέσα από αυτή την τροπολογία πραγματικά θα υπάρχει μια σημαντική ανακούφιση των εργαζόμενων και των συνταξιούχων. Και μπορούμε να προεξοφλήσουμε, ήδη και έχει ξανακατατεθεί αυτή η τροπολογία, την αρνητική στάση της κυβέρνησης, αλλά και να καταγράψουμε ταυτόχρονα και την αφωνία των άλλων κομμάτων, παρά το γεγονός ότι τους προκαλέσαμε στην αρχή της συνεδρίας να τοποθετηθούν. Αφωνία η οποία μπορεί να μεταφραστεί και ως άρνησή τους. Προτείνουμε επίσης την κατάργηση και όχι τη μείωση της φορολογίας των λαϊκών στρωμάτων μέσω των έμεσων φόρων για τα τρόφιμα και για τα άλλα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Προτείνουμε την κατάργηση της έμεσης φορολογίας αλλά και των ειδικών φόρων κατανάλωσης
για την ενέργεια και τα καύσιμα. Και σε αυτό έχουμε πάλι καταθέσει τροπολογία. Δεύτερον, διαφωνούμε με τη λογική να φορολογηθούν απλά και μόνο τα υπερκέρδη. Με το κέρδος δηλαδή το καπιταλιστικό, είναι όλα καλά καμωμένα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι δηλαδή με αυτόν τον τρόπο πρέπει να το νομιμοποιήσουμε στη λαϊκή συνείδηση, ότι δεν φταίει το κέρδος των καπιταλιστών, αλλά φταίει απλά και μόνο η κάποια εσχροκέρδεια, που βεβαίως και αυτή η εσχροκέρδεια υπάρχει. Αλλά με το κέρδος, τι στάση κρατάνε τα άλλα κόμματα? Το θεωρούν θετικό. Το θεωρούν βεβαίως ότι πρέπει να υπάρχει στις επιχειρήσεις. Και αλήθεια, από πού προέρχεται το κέρδος? Δεν προέρχεται από το μόχθο του εργαζόμενου? Από την κλεμμένη απλήρωτη εργασία του? Από τη ληστεία σε βάρος του λαού? Αυτή είναι η πηγή του κέρδους. Δεν υπάρχει άλλη πηγή του κέρδους του καπιταλιστικού. Και εσείς αυτό ακριβώς θέλετε να συγκαλύψετε και να απαλλάξετε το κέρδος. Όλα δηλαδή τα άλλα κόμματα του αστικού πολιτικού συστήματος, και μάλιστα να συγκαλύψετε ότι αυτό ακριβώς αποτελεί και τον κατεξοχήν υπεύθυνο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει όχι μόνο η εργατική τάξη, αλλά και οι αυταπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι. Γιατί εξαιτίας του καπιταλιστικού κέρδους και τα λαϊκά στρώματα συνολικά βλέπουν καθημερινά όλο και περισσότερο να διευρύνει την ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες αλλά και στο επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών. Αυτό άλλωστε το καπιταλιστικό κέρδος αποτελεί και την αιτία της όξης των κοινωνικών ανισοτήτων. Γι' αυτό και όλα τα υπόλοιπα κόμματα δεν λέτε κουβέντα για την αποκατάσταση των απολειών. Μιλάτε απλά και μόνο για κάποια επιδόματα φιλανθρωπίας, λιγότερο ή περισσότερο, προσωρινού χαρακτήρα, τα οποία και διονύζουν την ομοιρία, αλλά και τη συμπίεση των λαϊκών απαιτήσεων στα επίπεδα απλά και μόνο διαχείρισης της φτώχειας. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει και διαμέσου του Υπουργού Ενέργειας για την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών της Ενέργειας, το οποίο μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις κατέληξε σε ένα συμβιβασμό αντιτιθέμενων συμφερόντων για την επιβολή ενός πολύ υψηλού πλαφών στο φυσικό αέριο, στο ύψος των 180 ευρώ τη μεγαβατόρα, όταν το Δεκέμβρη η τιμή της μεγαβατόρας βρίσκονται στα 120 ευρώ. Από αυτή την άποψη φαίνεται λοιπόν το πόσο ψηλό είναι, το πόσο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήρων και όχι των λαϊκών αναγκών. Ενώ πριν από 1,5 χρόνο η τιμή της μεγαβατόρας ήταν στα 40 ευρώ. Άνθρακες λοιπόν ο θησαυρός. Αλλά και βεβαίως όχι μόνο άνθρακες ο θησαυρός, ταυτόχρονα αυτό το πλαφόν μπορεί να οδηγεί σε έλλειψη φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Αλλά και σίγουρα η επιβολή αυτού του πλαφόν δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ακρίβεια, γιατί δεν θίγει τις αιτίες του προβλήματος που βρίσκεται στην πράσινη μετάβαση σε συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας. Γι' αυτό και οι προτάσεις του ΚΚΕ αμφισβητούν αυτή την πορεία. Βρισκόμαστε σε αντίθεση με αυτήν. Και γι' αυτό καταθέτουμε στόχους πάλης που συγκρούονται με τα συμφέροντα των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση. Στόχοι πάλης που ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες είναι επίκαιροι από το γεγονός ότι ήδη ανακοινώθηκαν από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας αυξήσεις ύψους 29% για το Γενάρη. Τέτοιοι στόχοι πάλι, για παράδειγμα, είναι η δραστική μείωση και το πλαφόν χωρίς αποζημίωση στις επιχειρήσεις, στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και πετρελαίου θέρμανσης, κατάργηση των ειδικών φόρων και του ΦΠΑ στο πετρέλαιο, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο, στην ηλεκτρική ενέργεια και βεβαίως να σταματήσουν άμεσα οι διακοπές ρεύματος σε οικογένειες που αδυνατούν να πληρώσουν. Έτσι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, οι προτάσεις του ΚΚΕ δεν συναντιούνται με αυτές των άλλων κομμάτων, όπως και η διέξοδος που προτείνει το ΚΚΕ βρίσκεται στην αντίπερα όχθη από αυτά που λένε τα άλλα κόμματα. Τα κόμματα δηλαδή τα οποία αποτελούν και τους απολογητές του συστήματος.
Τα άλλα κόμματα είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτούς τους εμπριστές των εργασιακών δικαιωμάτων, των λαϊκών δικαιωμάτων, των αναγκών του λαού. Και μια και μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, επαναλαμβάνεται για ακόμη μια φορά αυτό που είχαμε δει και στο παρελθόν. Δηλαδή τα διάφορα παζάρια και αλυσβερίσια, οι μεταγραφές ανάμεσα στα κόμματα. Και αυτό αν κάτι επιβεβαιώνει ότι μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ παραμένει ψήφος στο ΚΚΕ. Ενώ στα άλλα κόμματα μπορεί στην κάλπη να ρίχνεις α κόμμα και στην πορεία να σου βρεθεί β κόμμα. Και βεβαίως για μας δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι αυτά τα αλυσβερίσια γίνονται γιατί πρόκειται για αλυσβερίσια ανάμεσα σε κόμματα που αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία και αυτά βεβαίως αυτή η επικοινωνία των συγκοινωνούντων δοχείων διευκολύνει και τις μεταγραφές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η μόνη λύση που δεν αλλάζει μετερίζει προς όφελος του λαού είναι η αποφασιστική ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.